Φανταζόσαστε ότι θα έχει άνδρος τόσους πολλούς διάρκους στην ακτοπλοεία? Εγώ πράγματι εξεπλάγινη σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους καπεταναίους, τους ένδοξους. Εδεσιμότατε Πάτερ Αντώνιε, βουλευτή Κυκλάδων κύριε Φόρτωμα, αντιπεριφερειάρχα Ευδοκία Καστάνη, κύριοι αντιπρόσωποι των αθλητικών εταιριών, κύριε Δημήτρη Πανταζή, κύριε Τσούμα, κύριε διοικητά της Ελληνικής Αστυνομίας, Ναύαρχε κύριε Γιόνι, κύριε διοικητά του παρατηρίου Άνδρου, κύριε Καραπιπέρη, πρόεδρε των συντοξιούχων Αφηγών, κύριε Λιμανάρχα Άνδρου, κύριε διοικητά της Ελληνικής Αστυνομίας, διοικητά της Προσβεστικής Υπηρεσίας, κυρία Λίμωνου, πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, πλοίαρχη, ένδοξη, τιμημένη της ελληνικής ακτοπλοείας μας. Ο Δημήτρης Λοτσάρης, ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος Δημήτρης Λάσκαρης και μέσω αυτών ολόκληρος ο λαός της Άνδρου μας έδωσαν ιδιαίτερη χαρά και ηθική ικανοποίηση τιμώντας το δύσκολο έργο μας απόψε σε αυτή την εκφύλωση στον αγαπητό όρμο Κορθίου. Αναγνωρίσατε το κοινωνικό και δημόσιο έργο το οποίο προσφέρουμε με ιδιωτικά κεφάλαια αλλά με τη δική μας θέληση και πρωτοβουλία. Αναγνωρίσατε ότι ασχολούμεθα με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη και πάθος στο πιο δύσκολο κλάδο της ναυτιλίας, στην ακτοπλοεία. Όμως αυτό το δύσκολο εγχείρημα μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Αναγνωρίσατε τη συμβολή του ακτοπλοϊκού πλοίου στην ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί μας και στα οικονομικά ωφέλη που δημιουργεί στο τόπο μας. Αναγνωρίσατε τις προσπάθειές μας για τη συνεχή βελτίωση των διαθαλάσσιων συγκοινωνιών, ώστε το ταξίδι από τα νησιά και προς τα νησιά να είναι άνετο, σύντομο και ασφαλή. Αναγνωρίσατε ότι το επιβατικό πλοίο είναι η ελπίδα, η συντροφιά και η παρηγοριά του νησιώτη στις δύσκολες χειμωνιάτικες μέρες που αδιάκοπα καθημερινά εκτελεί αυτό το λειτουργήμα. Η Golden Star Ferries είναι εδώ και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Άνδρο μας. Το τόπο που γεννηθήκαμε, γαλουχηθήκαμε, το τόπο που γέννησε άπειρους καταξιωμένους οικογενειάρχες, επιστήμονες και επαγγελματίες, στο τόπο που μας γοήτευσε και ζήσαμε ανάμεσα σε ανθρώπους και δασκάλους που μας έμαθαν να πορευόμαστε με πρότυπα ευγενούς άμυλας. Η Golden Star Ferries δεν αποχωρεί από την ακτοπλοεία, αλλά προβαίνει σε ανανέωση των πλοίων της με μεγαλύτερα και ταχύτερα πλοία, ώστε πάντοτε να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του επιβατικού κοινού, αλλά και των επαγγελματιών φορτηγών αυτοκινήτων. Τα επιβατικά πλοία στη μεσολάβηση του χρόνου άλλαξαν. Έγιναν πολύ μεγαλύτερα, έγιναν ταχύτερα. Και έτσι ο επιβάτης ταξιδεύει σαν κρουαζιέρα, κάνοντας ευχάριστο το ταξίδι του. Όμως, το λιμάνι του Γαβρίου, που προσεγγίζουν αυτά τα μεγάλα και πολυτελή πλοία, παραμένει ίδιο από το 1975, όπου δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια τη στιγμή αυτή για αυτά τα σύγχρονα πλοία. Ο λιμένας του Γαβρίου πρέπει το συντομότερο να επεκταθεί και να κατασκευαστεί νέα προβλήτα στο ύψος του κυματοθράφστη, όπου θα μπορούν με ασφάλεια να πρημνιοδετούν τα μεγαλύτερα πλοία στους δυνατούς βορείους ανέμους. Επ' ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ για την προσπάθεια τόσο του κυρίου Σουσούδη, όσο και του νυν δημάρχου, του Δημήτρη Λοτσάρη και του επάρχου Δημήτρη Λάσκαρη, όπου είχαν θετική έκβαση στο να δημιουργηθεί τοπικό λιμενικό ταμείο Άνδρου, όπου η διαχείριση των αποθεμάτων από τους έμπειρους ανθρώπους που θα προείστανται, είμαι σίγουρος ότι θα είναι για την εκτέλεση σοβαρών λιμενικών υποδομών
όπως αρμόζει σε αυτά τα σύγχρονα πλοία μας. Η έλευση του λιμενικού ταμείου στην Άνδρο ελπίζω επίσης να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο εγκαταλελειμμένο και αφιλόξενο λιμάνι της χώρας, που περισσότερο μοιάζει με μάντρα εγκαταλελειμμένων σκαφών και τσιφλίκι ολίγων. Το λιμάνι του Μπατσίου, το λιμάνι του Κορδίου, που με τόσους αγώνες ο αείμνηστος τότε δήμαρχος Ιωάννης Βδινός είχε καταφέρει να δημιουργήσει, πρέπει να ολοκληρωθούν και να εγκατασταθούν οι απαραίτητες υποδομές, ώστε να μπει η Άνδρος στους προορισμούς διαφόρων επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών, που κατά κύριο λόγο θα επιφέρει οικονομικά ωφέλη στο νησί μας. Ζούμε στο πιο όμορφο και έφορο νησί της Ανατολικής Μεσογείου. Όλοι μαζί θα πρέπει να συμβάλλουμε στην περαιτέρω πολιτιστική αλλά και ήπια τουριστική ανάπτυξη, ώστε να τονωθεί η τοπική κοινωνία και η οικονομία του νησιού μας. Δήμαρχε Άνδρου Δημήτρη Λοτσάρη, Έπαρχε Άνδρου Δημήτρη Λάσκαρη, η πρωτοβουλία σας αυτή να τιμήσετε τους πλοιάρχους, αυτούς τους ήρωες, τους καταξιωμένους, τους ανθρώπους της θάλασσας που παλεύουν κάθε μέρα, αλλά και τους πλοιοκτήτες της επιβατικού ναυτιλίας που δραστηριοποιούνται στη γραμμή της Άνδρου, είναι ένα γεγονός που μας συγκίνησε και μας γέμισε ηθική ικανοποίηση που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη τις μέρες μας. Μας δίνεται δύναμη και περισσότερο θέληση να συνεχίσουμε τη δραστηριότητα αυτή με σύγχρονα και πολυτελή πλοία. Αγαπητοί ανδριώτες και ανδριώτισσες, φίλες και φίλοι, δάσκαλοι μας, συμμαθητές μας, συνάδελφοί μας, σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με αυτή την παρουσία σας σε αυτή την πρωτότυπη όμορφη εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση, όλους τους ανδριώτες, και την έκπληλη αγάπη σας που δίνετε στην εταιρεία σας, την Golden Star Ferries, στα πλοία σας. Και σας υποσχόμεθα ότι θα συνεχίσουμε να σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ευχαριστώ. Εμένα με κάλυψε φυσικά ο αδερφός μου και θα ήθελα εγώ να πω δύο λόγια. Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι, είστε όλοι. Δήμαρχε, ξέρεις ότι καμιά φορά η ηθική ικανοποίηση αξίζει πολύ περισσότερο από εκατομμύρια δολάρια, γιατί αυτό αποτελεί μία αγαλίαση στους ανθρώπους που αγαπούν το νησί τους και αγαπούν την Άνδρο. Αγαπητοί κύριοι, αγαπητοί φίλοι, στην ακτοπλοεία δεν μπήκαμε διότι είχαμε ανάγκη να κάνουμε ακτοπλοϊκά πλοία. Δόξα σοι ο Θεός, πήγαμε πάρα πολύ καλά στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, αλλά η αγάπη μας για το νησί μας και για την Άνδρο μας έκανε να αγοράσουμε βαπόρι για το νησί μας. Αυτή ήταν η πρώτη μας αγάπη για το νησί αυτό, έχοντας το συνέστημα ότι κουβαλάμε το πιο επικίνδυνο φορτίο στον κόσμο που είναι ο άνθρωπος. Κάναμε βαπόρια και κάνουμε βαπόρια να σας ταξιδεύουν με ασφάλεια, να σας ταξιδεύουν με άνεση και πολυτέλεια. Αγαπητοί κύριοι, αγαπάμε πολύ το νησί μας, αγαπάμε πολύ την Άνδρο και αυτό φαίνεται, διότι είμαστε κοντά σε οτιδήποτε ζητηθεί από εμάς για αυτό το νησί από την εκάστοτε αρχή και από τον Δήμαρχο και από τον Έπαρχο και οποιοσδήποτε το ζητήσει. Δεν σταματήσαμε εδώ. Προχωράμε να κάνουμε τουριστική υποδομή για το νησί μας, το οποίο τόσο πολύ έχει ανάγκη. Έχει πάρα πολύ ανάγκη η Άνδρο, όχι για να κερδίσουμε κάποια χρήματα κύριοι, αλλά για να δώσουμε ζωή και για να δώσουμε δουλειά στους πατριώτες μας και στους ανδριώτες. Θα γίνουν μία πολύ μεγάλη μονάδα στη χώρα της Άνδρου και θα γίνει άλλη μία μεγάλη μονάδα στο Μπατσί. Σιγά σιγά θα πάμε και στο Κόρφο. Σιγά σιγά. Λοιπόν, όχι για τίποτα άλλο,
Γιατί θέλουμε να δώσουμε δουλειά στα παιδιά μας. Θέλουμε να δώσουμε δουλειά στους αντριώτες. Στο γραφείο, κύριε Δήμαρχε, έχουμε 67 άτομα. Οι 48 είναι από την Άνδρο. Και ξέρεις πώς κάνουμε προσλήψεις εμείς. Εάν δεν υπάρχει ανδριώτης, θα πάρουμε πέραν της Άνδρου. Για να το ξέρετε αυτό. Σας διαβεβαιούμε ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να βρισκόμαστε κοντά σας. Να είμαστε δίπλα σας. Σε ό,τι ζητηθεί για το καλό του νησιού. Και να ξέρετε ότι όταν τα ακτοπλοϊκά πλοία της Άνδρου έχουν κέρδος, αυτό το κέρδος θα μείνει στο νησί μας. Θα μείνει στην Άνδρο να κάνουμε έργα, να κάνουμε λιμάνια, να φτιάχνουμε τους δρόμους που γκρεμίζουν και να κάνουμε ό,τι ζητηθεί από εμάς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο και τον Έπαρχο για την αποψινή εκδήλωση την οποία κάμανε. Ήταν πραγματικά μία μεγάλη τιμή για αυτούς τους αϊνάφτες της Ναυτιλίας, οι οποίοι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και θα ήθελα να πω στο Δήμαρχο Άνδρο ότι στην επόμενη εκδήλωση θα πρέπει να γίνει μία ειδική τελετή για τον αείμνηστο Αυγουστή Πολέμη και να στηθεί ένα άγαλμα στο Γαύριο προς τιμή αυτού του αϊνάφτη και του εφοπλιστή, ο οποίος άνοιξε τη γραμμή αυτού του νησιού. Τότε είδε η Άνδρος αυτοκίνητα. Τότε μπήκαμε σε μία άλλη εποχή λόγω του Αυγουστή του Πολέμη. Αυτό θέλω για τον Αυγουστή του Πολέμη ένα χειροκρότημα από όλους σας. Γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε τη γραμμή της Άνδρου. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και να κάνουμε και μία, πραγματικά θα συμβάλλουμε κι εμείς, ούτως ώστε να γίνει ένα άγαλμα σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος άνοιξε αυτή τη γραμμή. Τέλος θέλω να περάσω και στα παιδιά μου το μήνυμα ότι πρέπει και αυτοί να αγαπήσουν και να αγαπάνε την Άνδρο. Θέλω τα παιδιά μου να συνεχίσουν το έργο του πατέρα τους και θέλω τα παιδιά μου να είναι οι άνθρωποι που θα έχουν την ευγενή άμυλα αυτού του νησιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.